Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας και από μένα. Μια φορά και έναν καιρό, στη μακρινή Συρία, ζούσε μια πανέμορφη Παρθένα, η Ευρώπη. Ένα ηλιόλουστο πρωινό, πως μάζευε αμέριμνη άνθη στην ακρογιαλιά, πέφτει για κακή της τύχη πάνω στο Δία. Η ομορφιά της θάμπωσε τον Έλληνα βασιλιά των θεών. Τότε αυτός, για να την αποπλανήσει, μεταμορφώθηκε σε έναν κάτασπρο τάβρο. Η Ευρώπη γοητευμένη πήδηξε αθώα πάνω στη ράχη του. Αυτό περίμενε και ο Δίας. Γρήγορο σαν αστραπή έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε μέχρι την Κρήτη. Εκεί την έκανε μητέρα τριών αγοριών. Ένα εξ αυτών ο περίφημος Μίνωας που αργότερα παντρεύτηκε την Πασιφάη. Έλα όμως που αυτή η Πασιφάη είχε περίεργα γούστα. Έτσι μια ωραία πρωία μεταμφιέστηκε η αθεόφοβη σε αγελάδα και ζευγάρωσε με έναν άλλο τάβρο, κανονικό ζώον αυτή τη φορά, όχι θεό και τέτοια. Απ' την ένωση αυτή γεννήθηκε ο Μινόταυρος, το τέρας που καταβρόχθιζε μες στο λαβύρινθο του Αθηναίους κάθε που τον έπιανε λιγούρα. Της ανομαλίας δηλαδή, τι απαγωγές, τι κέρατα, την νυμφωμανία, τη βιασμή, τη κτηνοβασίες, τη ανθρωποφαγία, χαμός. Οπότε δεν είναι να απορεί κανείς που χιλιάδες χρόνια μετά κάτι λέμαργοι λαοί έφτιαξαν ένα κλαμπ για την πάρτι τους μόνο και το ονόμασαν συμβολικά Ευρώπη. Ούτε που στην καμπούρα της σύγχρονης Ευρώπης εκβιάζουν, καταστρέφουν και σκοτώνουν. Σήμερα, στη μακρινή Συρία, με την βοήθεια των Τούρκων, οι Ευρωπαίοι. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας διακόπτω και πάλι. Ευρώπη, πολιτισμός και μπαρμπούτσαλα. Κάτι άλλο είχαμε στο μυαλό μας, φαντάζομαι, όταν την πιστέψαμε. Σίγουρα δεν μας περνούσε η ιδέα ενός κλαμπ δυνατών που θέλει να σε εκμεταλλευτεί με σαδιστικό τρόπο. Ούτε μια συμμαχία που όταν ζητάς βοήθεια κάνει τον κούκο και στηρίζει τον εχθρό. Ούτε μια συμμορία που συνεργάζεται με επεκτατικούς αιμοσταγείς δικτάτορες. Ούτε και οι χιλιάδες ανίκανοι χαρτογιακάδες που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη χώρα μας ως αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Προσφύγων, μεταναστών, γερόντων, παιδιών που τρέχουν να ξεφύγουν από τους πολέμους των δυνατών. Από πότε εμείς οι Έλληνες κυνηγάμε ανθρώπους που είναι σε απόγνωση? Τι μας ζητάνε οι Ευρωπαίοι? Να γίνουμε οι κάπο σε στρατόπεδα συγκέντρωσης? Να δέρνουμε τους κατατρεγμένους σαν θρασίδιλοι φασίστες? Αμυδρά θυμάμαι τα ξεκινήματα της Ευρώπης. Τα όνειρά μας για πολιτισμό, ελευθερία, παιδεία, υγεία, δικαιοσύνη, ισότητα, ανθρωπισμό. Τι έγιναν όλα αυτά? Γιατί έμεινε μόνο το χρήμα να μας ενώνει? Άντε και οι γρίπηπες. Τη χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Και αυτή μας χρειάζεται. Με νέους όρους όμως. Με άλλους στόχους. Και άλλα οράματα. Αλλιώς να τη βράσω. Και την Ευρώπη και το Δία μαζί. Είναι ντροπή αυτό που ζούμε. Δεν είμαστε η απικία τους. Είναι η ώρα να πούμε «Jetzt reicht's mir». Ως εδώ και μη παρέκει. Ο άνθρωπος μετράει.